Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η δικαστική απόφαση, την οποία περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό για την εξαγορά του Μαρινόπουλου από τον Σκλαβενίτη, τελικά εκδόθηκε και είναι θετική. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την μεγαλύτερη επιχειρηματική διάσωση στην ιστορία της Ελλάδας. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, ο διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη. Καλησπέρα. Πραγματικά ήταν μια πολύ αναμενόμενη απόφαση. Είχε καθυστερήσει αρκετά λόγω και του πάρα πολύ μεγάλου όγκου της δικογραφίας. Όμως επιτέλους, έστω και στην ίστατη στιγμή, αποφάνθηκε το δικαστήριο, αποφάνθηκε θετικά και πλέον τα πράγματα μπορούν να μπουν σε ένα δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί το σχέδιο διάσωσης του Μαρινόπουλου από τον Σκλαβενίδη. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό? Περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα εισρωή κεφαλαίων. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες και με τα χρήματα αυτά αφενός θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι είχαν πάρει έναντι το μισό του Δεκεμβρίου και γενικώς υπήρχαν θέματα χρηματοοικονομικής ροής. Θα μπορέσουν να εισρεύσουν προϊόντα στα καταστήματα του Μαρινόπουλου. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι στιγμής και αντιμετώπιζε η αλυσίδα ήταν ότι λόγω της έλλειψης ρευστότητας τα μαγαζιά ήταν σχεδόν άδεια. Είχαν προβλήματα στο ράφι με αποτέλεσμα να χάνουν πολύ μεγάλο κομμάτι του τζίρου τους. Γι' αυτό και η πλευρά Σκλαβενίτη ήταν οριακή στον αν θα κρατήσει ή όχι τον deal, καθώς δεν ήξερα μέχρι πότε θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τα καταστήματα αυτά με προϊόντα. Εφόσον πλέον έχουμε στα χέρια μας την δικαστική αυτή απόφαση, έχει καθαρογραφεί, πλέον μπορεί να προχωρήσει το σχέδιο αυτό και άμεσα τα καταστήματα του Μαρινόπουλου θα γεμίσουν προϊόντα. Επίσης θα δοθούν χρήματα στους προμηθευτές του Μαρινόπουλου, πάρα πολύ βασικό θέμα αυτό. Το σχέδιο προβλέπει κούρεμα 50% στις απαιτήσεις των προμηθευτών από το Μαρινόπουλο. Είναι προφανώς λιγότερα χρήματα, από την άλλη θα πάρουν όμως το 50% αυτές τις επιχειρήσεις, άρα δεν κινδυνεύουν να την αυτούν στον αέρα. Και βέβαια είναι και μια ανακούφιση και για την κυβέρνηση, να είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Το κανόνι του Μαρινόπουλου θα έφτανε συνολικά πάνω από 700 εκατομμύρια. Ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά σε μια χυμάζουσα ούτως ή άλλως οικονομία και μιλάμε βέβαια για τουλάχιστον 12.000 εργαζομένους που θα έμεναν στον δρόμο, χωρίς να υπολογίσουμε και τους προμηθευτές που αντίστοιχα εταιρείες θα έκλειναν με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βαθιά ανάσα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που δεν έχει ακόμα έναν μπελά μπροστά του.